Ηλεκτρικά πατίνια τέλος από το κέντρο του Ηρακλείου, με την ελληνική αστυνομία το πρωί της Δευτέρας να προχωράει στην Άρον-Άρον, απομάκρυνση δεκάδων από το κέντρο της πόλης, με τη δικαιολογία της ύπαρξης εμποδίων σε δρόμους και πεζοδρόμια. Τα πατίνια μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου έπειτα και από τον έντονο προβληματισμό που προκάλεσε η επικινδυνότητά τους. Κανείς φορέας δεν απαξίωσε ούτε ζήτησε την εφαρμογή αυτή, αυτά τα μέσα να απαγορευτούν. Ζήτησε να νομοθετηθεί η λειτουργία τους. Τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν ήταν απορριπτική και απαξιωτική να φύγουν από το προσκήνιο. Όχι. Να θεσμοθετηθεί ο ρόλος και ο τρόπος κυκλοφορίας τους, και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκαν αλλεπάλληλα ρεπορτάζ για το θέμα, η παρέμβαση των ενεργών πολιτών αλλά και η σύσκεψη στο Δήμο για να οδηγηθούμε στη σημερινή εξέλιξη. Και στην οδό Καλοκαιρινού, λεωφόρο Καλοκαιρινού, αλλά και στη λεωφόρο Δημοκρατίας, κυκλοφορούν τα πατίνια ελεύθερα και είναι μέσα στην σύγχυση της κυκλοφορίας. Και όπως ξέρετε, και η δρόμη μας δεν είναι και ιδιαίτερα καλή. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην συμβεί κάποιο δυστύχημα. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε προβληματισμός, ανησυχία, αλλά και αντιδράσεις. Mm-hmm. Από κατοίκους και στη δημοτική αστυνομία και στην υπηρεσία τροχέας για τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κυκλοφορία αυτών των μέσων. Προβλήματα όχι μόνο για τους αναβάτες τους ίδιους, αλλά για τους πεζούς και τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Η νέα μόδα προκαλεί πονοκέφαλο στις αρχές, την ώρα που το θεσμικό πλαίσιο γύρω από την κυκλοφορία τους εξακολουθεί να είναι ανύπαρκτο. Τόσο σχετικά με την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, αφού δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όσο και για τη χρήση του δημόσιου χώρου για τη στάθμευσή τους, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας Μαρίνο Πατακό. Είναι μια άσκηση πίεσης η διαδικασία που ξεκινήσαμε. Εμείς σε κάθε περίπτωση και η αστυνομία, μέχρι να εκδοθεί το πλαίσιο, όπου τα βλέπουμε εγκαταλελειμμένα θα τα μαζεύουμε.